Παιδιά, sorry, αλλά ο επιβλητικός ο τύπος ήθελε να είναι μες στο πλάνο και δεν είσαι καν μες στο πλάνο, δεν φαίνεσαι. Σήκω λίγο πάνω. Prince, γεια σας. Εγώ είμαι ο Prince και θέλω να χαλάσω τα βίντεο της μάνας μου. Θέλω να είμαι μέσα σε ώρα, να ροχαλίζω, να βήχω, να βρίζω. Βρίζεις ενίοτε. Να αναστενάζω, να την βρίζω. Είναι και η Κιάρα εδώ, αλλά είναι πολύ αθόρυβη. Είναι πολύ αθόρυβη η Κιάρα, δεν μας ενοχλεί. Να τη Κιάρα. Μη βήχεις τώρα. Γεια σας, το σημερινό βίντεο είναι ένα anti-haul. Ένα βίντεο τι δεν θα αγοράσω. Έχω κάνει άλλο ένα τέτοιο το οποίο σας άρεσε και είπα να κάνω τώρα άλλο ένα πριν τα Χριστούγεννα, ώστε να έχετε την επιλογή ή μάλλον να ακούσετε και τη δική μου άποψη τι δεν θα αγοράσω, είτε για μένα είτε για δώρο ή οτιδήποτε. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ούτε την εταιρεία, ούτε εσάς που ίσως το έχετε αυτό και το αγαπάτε. Απλά εκφράζω την προσωπική μου άποψη, πάλι σκουλίκια στον κόλο, συγγνώμη, δεν βολεύομαι. Λοιπόν, εκφράζω την προσωπική μου άποψη και δεν σημαίνει ότι έχω κάτι προσωπικό με την συγκεκριμένη εταιρεία που θα αναφέρω, εκτός και εάν το αναφέρω, εκτός και αν σας πω ότι έχω κάποιο προσωπικό πρόβλημα με την εταιρεία αυτή. Έχω κάτσει δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κανονικά έπρεπε να κάτσω δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο βίντεο Santa's wishlist ή τι θα αγοράσω αυτά τα Χριστούγεννα ή χριστουγεννιάτικο haul. Αλλά όχι, εγώ είπα στο anti-haul να κάτσω δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Επίσης, εσύ μπορεί να ρωτιέσαι γιατί φοράω σκούφο. Έτσι! Με βλέπεις για καλά? Όχι. Άρα φοράω σκούφο. Μέσα στο σπίτι μου με το καλοριφέρ στους 25 βαθμούς. Πάμε στα πηγαίνει. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, έχεις καταλάβει ότι κάνουμε βίντεο. Περίμενε λίγο, εξήγη. Όχι, θέλω να το δείτε. Θέλω να το δείτε λίγο αυτό. Αλήθεια. Συγγνώμη, βίντεο θα κάνουμε. Εγώ πού θα κάτσω? Ναι, μην κορδώνεσαι. Α, sorry κιόλας που σε διώξαμε. Έλα πίσω. Έλα. Έλα. Άντε. Έλα. Έλα, ενοχλητική τύπη. Έλα. Έλα. Έτσι με τη μαμά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με βλέπετε, τι βλέπετε, αν έχω κάτσει πολύ χαμηλά, πολύ ψηλά. Sorry, έχω αλλάξει το πλάνο 800 φορές. Δεν γίνεται. Έχω κάνει λοιπόν μία λίστα στο κινητό μου για το τι δεν θα αγοράσω. Φυσικά και θα σας το αιτιολογήσω. Προφανώς και δεν έχω εδώ πέρα τα προϊόντα να σας τα δείχνω. Θα τα βάζω σε φωτογραφίες να εμφανίζονται κάπου. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν για το οποίο θέλω και να μιλήσω, να ανοίξω λίγο την λίστα μου, έχω πάρει φόρα. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι η κολεξιόν της Maybelline σε συνεργασία με την Gigi Hadid. Πρώτον, ένας λόγος που κάνω έτσι είναι γιατί η συνεργασία συνήθως όσον αφορά τα καλλιτικά, όταν βάζει κάποιος το όνομά του πάνω σε μια παλέτα, σημαίνει ότι κάπου έχει συμβάλει και αυτός στην παραγωγή της παλέτας αυτής, κάπου ήταν ένα κομμάτι. Η Gigi Hadid, από ό,τι μάθαμε, ήτανε πουθενά βασικά, απλά έβαλε το όνομά της εκεί πέρα. Η ίδια της δεν φοράει τα συγκεκριμένα προϊόντα, οπότε εγώ γιατί να πληρώσω 30 φεύγα κάπου στα 30 τέλος πάντων ευρώ για αυτή την παλέτα, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει κάτι διαφορετικό σε συστατικά από ό,τι έχουν όλες οι υπόλοιπες παλέτες της Maybelline. Επομένως, δεν βρίσκω τον λόγο για τον οποίο θα δώσω εγώ τόσα λεφτά. Γιατί γράφει το όνομά σου πάνω, ρε Gigi? Τι εννοεί δηλαδή, να βάλω κι εγώ το όνομά μου πάνω στην Essence και να το πουλήσω 50 ευρώ. Γιατί το δικό μου όνομα 50 ευρώ θα πουλήσει. Καταλαβαίνω. Προφανώς και δεν θα αγοράσω ούτε το primer, ούτε οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων περιέχει όλη η συλλογή αυτή. Πάμε παρακάτω. Τα επόμενα προϊόντα τα οποία δεν θα αγοράσω και βάζω πληθυντικό, αλλά θα αναφερθώ σε μία εταιρεία, θα καταλάβετε τον πληθυντικό στην πορεία, είναι της Rihanna η Galaxy παλέτα και γενικότερα αυτά τα καινούργια κραγιόν σε αυτά τα σιχαμερά τα χρώματα που έχει βγάλει. Ο λόγος που δεν θα αγόραζα αυτήν την παλέτα είναι ο εξής, μάλλον οι λόγοι. Κοστίζει 59 δολάρια. Ναι, 59 αμερικάνικα δολάρια. Για τα κραγιόν, τα eyeliner και όλα αυτά δεν θα μιλήσω, δεν μου αρέσουν, ειδικά τα χρώματα των κραγιόν τα θεωρώ πιο kitsch πεθαίνεις. Αυτό το μεταλλιζέ πιστεύω ότι έχει προχωρήσει περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Φτάνει με αυτό το μεταλλιζέ παντού. Επίσης, ωραίες αυτές οι μεταλλισκές. Εγώ πήρα τις NYX στην Metal. Πιστεύω ότι πάνω κάτω όλες το ίδιο θα κάνουν. Πραγματικά όλες οι εταιρείες έχουν από μια Metal παλέτα πλέον.
Και ειδικά metal χρωματιστό, άντε η εταιρεία Zwear έχει ξεκινήσει με κάτι πολύ απαλιά, με κάτι πολύ απαλά, ασημένια, χρυσά, ροζ γόλ κλπ. Τώρα πλέον έχει βγάλει NYX, έχει βγάλει Kevin Aquan, έχει βγάλει η Violet Vosita σήμερα, η Rihanna. Πραγματικά η κάθε εταιρεία πλέον έχει και μια μεταλλιζέ παλέτα, Too Faced. Τι ξεχνάω, είναι πολλές, είναι τόσες πολλές που τις έχω ξεχάσει πια, έχουνε όλες. Okay, πήρα μία, έχω και μία δεύτερη. Οι περισσότερες παλέτες μου έχουν και από μία shimmery, shiny, super metal απόχρωση μέσα. Τι, θα βάφεστε όλη μέρα σαν πικολαμπίδες, χριστουγεννιάτικα δέντρα, μισκομπάλες. Καλά, εγώ μπορεί με αυτά τα μακιγιάζ που κάνω τώρα τελευταία. Πάμε και σε κάτι το οποίο θα σας ακουστεί εκνευριστικά σοκαριστικό μάλλον, γιατί δεν θα το περιμένατε από μένα. Κάτι που δεν θα πάρω είναι η Saint and Sinner παλέτα από Kat Von D. Θα σας πω γιατί. Θα τη βάλω σίγουρα στο Santa's Wishlist. Αρχικά η παλέτα αυτή κοστίζει 61 ευρώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος, γιατί πραγματικά το τελευταίο καιρό ξεσκίστηκα να ψωνίζω. Την είχα αφήσει αυτή την παλέτα απ' έξω για τους δικούς μου λόγους τέλος πάντων. Είχα σκοπό να την πάρω, δεν είχα πω ψέματα. Ήμουνα πάρα πολύ κοντά στο να την πάρω. Είδα κανένα 2-3 reviews τα οποία δεν ήταν και τα καλύτερα. Ρώτησα και κανένα 2 γνωστούς μου που την έχουν, δεν τρελάθηκαν ούτε αυτοί ιδιαίτερα. Οι αποχρώσεις που έχει μέσα, μου θυμίζουν διάφορες άλλες παλέτες τις οποίες αν τις βάλω μαζί κάνουν μια τέτοια. Σίγουρα όμως τη θέλω στην κατοχή μου, γιατί έχει πολύ ωραία συσκευασία, γιατί γενικότερα είμαι συλλέκτης, γιατί είμαι τρελή, το είπαμε αυτό, αλλά την θέλω, οπότε θα τη βάλω στην wishlist, την οποία θα τη δείτε στα κουτινάκια αυτή. Σίγουρα όμως δεν θα την αγοράσω. Και άλλο ένα προϊόν το οποίο δεν θα αγοράσω από Kat Von D είναι η Shade & Light Glimmer. Είναι η ίδια παλέτα η Shade & Light, μόνο αντί για matte, όλες γυαλιστερές. Δεν θα την πάρω για το λόγο του ότι πιστεύω ότι τέτοιες αποχρώσεις σαν αυτές τις έχω 850.000 φορές σε πολλές μόρφοι παλέτες μου και σε μονές και σε pigment, οπότε δεν υπάρχει λόγος να δώσω τα λεφτά μου για να πάρω μια τέτοια παλέτα. Το επόμενο προϊόν, πολλές παλέτες έχουν πέσει, είναι της Too Faced η White Chocolate Bar. Αυτή η συγκεκριμένη παλέτα έχει πολλούς λόγους για τους οποίους δεν θα την αγοράσω. Ο πρώτος και κυρίως κυριότερος λόγος είναι, δείτε λίγο αυτή την παλέτα και πείτε μου τι looks εγώ μπορώ να κάνω με αυτή την παλέτα εδώ πέρα. Για μένα αυτές οι αποχρώσεις δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, η neutral και οι καφέ χρυσοπές αποχρώσεις τις έχω και σε κάθε άλλη παλέτα που έχω κάτω, αλλά όλες οι υπόλοιπες τι εννοείς, πού κολλάνε. Δεύτερον, η Too Faced έχει χαλάσει πάρα πολύ την ποιότητα των σκιών της, πιστεύω ότι δεν ήταν η Too Faced που ήταν κάποτε, δεν γράφουν καλά οι σκιές, δεν έχουν pigment, θέλουν πολύ χτίσιμο. Τρίτον, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ένας μαλακός. Συγγνώμη για την έκφρασή μου αυτή. Πιστεύω ότι σνομπάρει πάρα πολύ κόσμο, διαγράφει κόσμο από την λίστα του, κάνει πράγματα με τα οποία εγώ διαφωνώ. Έχει διαγράψει, μάλλον έχει προσβάλει την τάτη την οποία την έχει καλέσει σε πάρτι. Τι εννοείς ρε αδερφέ, ποιος μπορεί να προσβάλει την τάτη, τι εννοείς. Ποιος προσβάλει την Nikki Tutorials, τι εννοείς ακριβώς. Αλλά πας τα όλα αυτά, πες ότι δεν έχεις εσύ προσωπικά με τον αδερφό κολλητό αυτόν. Δεν μου αρέσει η συγκεκριμένη παλέτα και γενικότερα τώρα τελευταία δεν αγοράζω τίποτα από Too Faced. Έχω να αγοράσω πάρα πολύ καιρό, αλλά stop έχω να πω κάτι. Το Hangover Spray, Setting Spray και Moisturizing Spray και Primer Spray, αυτό το 3-in-1 που έχει βγάλει, είναι από τα καλύτερα spray και από τα καλύτερα προϊόντα που έχει η εταιρεία αυτή. Το έχει γίνει επέκταση του χεριού μου, το αγαπώ και επίσης η Too Faced, η Loose Powder, η Hangover νομίζω είναι και αυτή αν δεν κάνω λάθος, η Ethereal, αυτή που βλέπετε στα προηγούμενα μου βίντεο όλα, είναι η καινούρια αγαπημένη μου loose πούδρα ever, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε σε άλλο βίντεο. Απλά να σας πω ότι είναι από τα λίγα προϊόντα που έχω αγοράσει τώρα τελευταία της Too Faced και δεν σκοπεύω κιόλας. Τα επόμενα προϊόντα και θέλω να κλάψω για αυτό που θα πω είναι η collection, η holiday collection της Kylie. Είναι η wet collection, κάπως έτσι λέγεται, με αυτές τις τρομερές παλέτες σκιών, την naughty και την nice. Τα βάζω εδώ να τα βλέπετε. Πραγματικά ήθελα την highlighter παλέτα και τις δύο παλέτες σκιών. Ο λόγος που δεν τις αγοράζω είναι γιατί δεν βρίσκουμε πουθενά Kylie πέρα από την Αμερική και γιατί πολύ απλά περνάνε τελωνίο. Πέρα από αυτό, είναι πάρα πολύ ακριβά τα προϊόντα της, αλλά το παραβλέπω αυτό. Είχα πει ότι
για πολύ καιρό δεν θα ξαναγοράσω, είναι λίγο υπερτιμημένα. Συνεχίζουν και είναι υπερτιμημένα. Έχουν όμως φτιάξει την ποιότητά τους πάρα πολύ. Το ξέρω γιατί, συγγνώμη, μια πάρα πολύ καλή μου φίλη στη Γερμανία έχει πάρει τώρα τελευταία κάποια πράγματά της. Κάτι τρομερά highlighter σε loose μορφή που είχε πάρει, που είχε βγάλει και μια η προπροηγούμενη παλέτα ματιών. Και ήταν εκπληκτικές, τις είχα δοκιμάσει. Και μπήκα στον πειρασμό ξανά. Ήθελα πάρα πολύ αυτή την Winter Collection, αλλά δυστυχώς δεν την παίρνω γιατί περνάμε Μακεδονία. Και δεν αντέχω με αυτή την κατάσταση να πληρώνω κάτι τριπλό και τετραπλό και άντε να το πληρώσεις. Είναι και κολλημένο στο τελωνίο για κανένα τρίμηνο. Όχι. Επόμενο προϊόν το οποίο δεν θα αγοράσω είναι η Cat Pyjamas παλέτα από Laura Lee. Στην αρχή είχα πει ότι δεν θα την αγοράσω διότι πληρώνουμε τελωνίο, έρχεται από Αμερική και επειδή είναι ακριβή. Μετά άλλαξα γνώμη για λίγο καιρό γιατί έρχεται στο Beauty Baker στο αγγλικό website της Morphe. Και είχα πει, OK, θα τη δώσω μια ευκαιρία. Αλλά όχι, δεν θα τη δώσω μια ευκαιρία. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο να πω ότι yes, αυτό μου έκανε το κλικ. Είναι μια παλέτα σαν όλες τις υπόλοιπες. Δεν έχει κάτι διαφορετικό να μου δώσει. Έχει τις ίδιες αποχρώσεις που έχουν όλες οι υπόλοιπες 100.000 παλέτες που έχουν βγει στην αγορά το τελευταίο καιρό. Οι οποίες ήταν και πάρα πολύ καλές. Ναι, έχω όλες αυτές τις αποχρώσεις. Μόνο και μόνο επειδή είναι της Laura Lee, OK, μ' αρέσει να υποστηρίζω YouTuber, ειδικά τους YouTuber τους οποίους παρακολουθώ και αγαπώ πάρα πολύ. Η Laura Lee είναι μία από τις αγαπημένες μου. Αλλά δεν μου κάνει κάτι το ιδιαίτερο αυτή η παλέτα για να χαλάσω τόσα λεφτά. Πέρα από αυτό, θέλω να σας πω ότι έχω δει τα άπειρα reviews από όλους τους διάσημους και YouTubers, τέλος πάντων Αμερικάνους κυρίως, φίλους της, και ένας δεν είχε να πει μία κακή κουβέντα. Ένας αδερφός. Όλοι τα λέγανε όλα τέλεια. Δηλαδή, όλα ήταν τέλεια σε αυτή την παλέτα. Κάτι, ένα πράγμα το οποίο να τους χάλασε, δεν υπήρχε. Δεν με πείθεις. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα αγοράσω είναι τα κραγιόν τα οποία έχει βγάλει η εταιρεία Zouer Cosmetics με τον Jeffree Star. Αγαπώ και τις... Μάλλον αγαπώ πάρα πολύ την Zouer, ειδικά στα topper της και στα highlighter της, αλλά δείτε λίγο σας παρακαλώ αυτό το κραγιόν και φανταστείτε να φοράω εγώ το συγκεκριμένο κραγιόν. Και φούξ και γκλίτερι και... ναι. Δεν ξέρω. Μου κάνει πάρα πολύ Barbie και μου κάνει πάρα πολύ kids. Και γενικότερα δεν μπορώ να φανταστώ έτσι κανέναν άνθρωπο να φοράει αυτό το κραγιόν πέρα από τον Jeffree Star, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε όχι, δεν θα δώσω 15 και 60 για να πάρω αυτό εδώ το κραγιόν από Beauty Bay, γιατί το Beauty Bay και το Cat Beauty έχουν Zouer Cosmetics. Κάτι το οποίο σίγουρα θα ήθελα να δοκιμάσω, αλλά δεν θα το αγοράσω γιατί πρώτον κάνει 40 δολάρια και δεύτερον η συγκεκριμένη εταιρεία με έχει απογοητεύσει γενικότερα. Είναι η Farsali και μιλάω για τα Jelly Bean Highlighter, τα οποία είναι highlighter τα οποία έρχονται σε βαζάκι και είναι σαν ζελέ. Πρώτον, εμένα στη δική μου επιδερμίδα τα υγρά highlighter δεν μου ταιριάζουν γιατί με κάνουν ακόμα πιο λιπαρή από ό,τι είμαι και κάνω έκρηξη λιπαρότητας ακόμα πιο γρήγορα, οπότε τα φοράω μόνο όταν θα τα σετάρω σίγουρα με πούδρα. Με εννοώ με πουδρέ highlighter από πάνω, κάτι το οποίο κάνω σπάνια. Χρησιμοποιώ υγρά highlighter για να τονίσω τους ώμους μου και εδώ τα κόκαλα και άλλα σημεία, αλλά σίγουρα δεν θα δώσω 40 δολάρια για να το κάνω αυτό. Δεύτερον, μορφή gel σε βαζάκι δεν μου κάνει πάρα πολύ κλικ. Φαίνονται πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, δεν θα πω ψέματα. Πέρα από αυτό όμως, ό,τι έχω δοκιμάσει από Farsali, πραγματικά ήταν μια απάτη και μισή. Μια YouTuber έχει την εταιρεία Farsali, δεν θυμάμαι το όνομά της, όμως θα το βάλω να φαίνεται, η οποία είμαι σίγουρη ότι έχει πληρώσει πάρα πολλούς διάσημους γνωστούς YouTuber για να κάνουν αυτά τα κόλπα στο YouTube, στα Instagram βίντεο, τα οποία είναι πάρα πολύ έτσι ωραία, δεν θα πω ψέματα. Αλλά σίγουρα αυτά τα βίντεο είναι αυτά που σας τραβάνε. Γιατί τα primer, αυτά που έχω δοκιμάσει εγώ είναι πάρα πολύ. Πώς θα το πω, λιπαρά για να είναι primer, δηλαδή ειδικά το πρώτο που είχε βγάλει, το οποίο είναι ένα λαδάκι, το οποίο εγώ χρησιμοποιώ μόνο και μόνο επειδή το έχω σαν εντατικό λάδι το βράδυ όταν κοιμάμαι στο πρόσωπό μου. Έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά, είναι πάρα πολύ λιπαρό. Σίγουρα κανένα foundation, όσο ξηρή επιδερμίδα και να έχεις, δεν θα καθόταν πάνω στο primer λάδι αυτό. Το επόμενο, το unicorn, επίσης δεν μου έκατσε καλά, οπότε είμαι σίγουρη ότι ούτε με αυτό εδώ θα τα βρω και 40 δολάρια, sorry φίλε, όχι. Πέρα από αυτό το στέλνουν από την Αμερική, γιατί Farsali, ναι μεν έχουμε και στα Sephora της Ελλάδας online και στα Beauty Bay, αλλά δεν έχουν αυτό το Jelly Bean Highlighter. Σίγουρα δεν θα με δείτε ούτε να φοράω ούτε να αγοράζω τα Brow Tattoo από Maybelline. Γιατί? Γιατί εγώ δουλεύω με συγκεκριμένα προϊόντα στα φρύδια μου, ή θέλω να είναι πάρα πολύ κέρινα, στυλώ μολύβια μηχανικά, ή θέλω να είναι πομάδα, pomade. Γιατί δεν έχω φρύδι και τώρα που προσπαθώ να το μεγαλώσω, θέλω να του δίνω το τέλειο σχήμα. Το σχήμα που αρέσει σε μένα και το σχήμα που καλώς ή κακώς κάνω, όσο ψεύτικο και να φαίνεται, σε μένα αυτό αρέσει. Φανταστείτε τώρα λοιπόν σε μένα, στο αραιό φρύδι και στο μισοκατεστραμμένο φρύδι, να προσπαθήσω να φτιάξω το φρύδι μου με ένα τατού. Πρώτον,
δεν μ' αρέσει η ιδέα του ότι αυτό υποτίθεται ότι μένει 24 ή 48 ώρες στα μούτρα μου. Θέλω να το βάλω και να το βγάλω. Δεν νομίζω κανένα να μένει 48 ώρες βαμμένος. Πέρα από αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνω σχήμα με αυτό το πράγμα. Όχι. Και πέρα από αυτό, έχει όλο και όλο τρεις αποχρώσεις. Έχουμε όλες τις ίδιες αποχρώσεις στα μαλλιά, στα φρύδια κλπ. Τα επόμενα προϊόντα από την ίδια εταιρεία που δεν θα αγοράσω είναι δύο προϊόντα τα οποία αρχικά. Εντάξει, το ένα, okay, να το καταλάβω. Το δεύτερο προϊόν για μένα δεν έχει νόημα. Μιλάω για την εταιρεία Storybook Cosmetics. Σίγουρα θα έχετε δει πάρα πολλά review στην τελευταία παλέτα που βγάλανε από πολλούς διάσημους YouTubers. Laura Lee, Jeffree Star, Manny MUA, Nikki Tutorials. Και έχουν δείξει ο Jeffree σίγουρα και αυτά τα πινέλα. Μιλάω για τα πινέλα αυτά τα που είναι σαν τριαντάφυλλα. Αρχικά είναι ένα σετ των 4, κάνει 51 και 80. Πιστέψτε με, κανένας δεν μπορεί να βαφτεί με αυτά τα πινέλα. Είναι μόνο για ομορφιά. Σαν αυτό το unicorn trend που είχε βγει, το οποίο εξίσου δεν υποστηρίζω πλέον. Δηλαδή τα είχα πάρει για ομορφιά, ήταν ένα flop, ξεκάθαρο, γεια σας. Να δώσω 51 και 80 για να πάρω αυτά τα 30 φιλένια πινέλα, γιατί. Okay, το μακιγιάζ είναι fun, το μακιγιάζ είναι κάτι που μας αρέσει, 51 ευρώ να τα πετάξουμε έτσι όμως, δεν νομίζω. Για κάτι το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί. Σίγουρα όχι από μένα, έτσι είναι η προσωπική μου άποψη. Πάμε και στο δεύτερο προϊόν από αυτούς που δεν θα αγοράσω και είναι αυτά τα οι παλέτες, τα Storybook Cosmetics, να ξέρετε, τα καλλυντικά τους έρχονται μέσα σε συσκευασία βιβλίου, γι' αυτό λέγονται και Storybook, εκτός και αν υπάρχει κι άλλος λόγος. Έχουν και κάποιες παλέτες οι οποίες λένε μια ιστορία, έχουν και όλες ονομασίες. Νομίζω ότι είναι φτιαγμένες οι παλέτες από ταινίες, από παιδικά, από κάτι είναι φτιαγμένες και λένε την ιστορία τους. Οι σκιές έχουν ονομασίες μέσα από αυτές τις ιστορίες. Μία παλέτα λοιπόν είναι η Wizardry and Witchcraft. Αυτή την έχει και το Beauty Bay, κάνει 51 και 80. Σίγουρα δεν θα την πάρω, διότι. Okay, ναι, έχει ωραίες αποχρώσεις μέσα. Θα ξαναπώ όμως ότι η Ζωήβα, για παράδειγμα, έχει μία παλέτα. Θα την βάλω εδώ να φαίνεται, δεν θυμάμαι το όνομά της. Η οποία είναι μισή τιμή και κάτι παραπάνω από μισή τιμή και έχει ακριβώς τις ίδιες αποχρώσεις. Νομίζω ότι το μόνο που αγοράζουμε από την όλη αυτή υπόθεση είναι το όλο το storybook, το βιβλίο στο οποίο έρχεται μέσα η όλη αυτή η διαδικασία, η παλέτα, το όλο προϊόν. Όχι, δεν με τραβάει. Ωραίο σαν concept, αλλά ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα πάρω είναι η παλέτα, η Holiday Collection, η Winter Solstice από Huda Beauty. Πρώτον γιατί μου θυμίζει ψηλό όλες τις υπόλοιπες που έχει βγάλει. Δεύτερον, γιατί έχω ήδη μία από αυτές τις παλέτες highlighter της και δεν μπορώ να πω ότι τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ έντονο το highlighter, είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι την είχα βάλει και σε ένα video tops. Όμως, ειδικά το καλοκαίρι, μου κάνει την διπλάσια έκρηξη λιπαρότητας. Πολύ απλά γιατί έχουν αυτό το πολύ σαν κρεμμόδι κάπως, σαν κρεμμόδες τελείωμα, ρε παιδί μου. Το πιάνεις και είναι σαν υγρό. Και έχουν μέσα και έλαια, έχω δει σαν συστατικά, επομένως δεν κάνει για μας τις λιπαρές. Εδώ ίσως να μην κάνω τόσο γρήγορα έκρηξη, αν και πλέον κάνω και εκεί. Αλλά αν θέλω να κάνω highlight πάνω από το φρύδι μου ή εδώ γίνομαι χάλια. Οπότε την έχω τη μία, okay, ναι, αλλά δεν θα έπαιρνα άλλη. Κάτι το οποίο επίσης δεν θα πάρω είναι τα B Legendary Liquid Lipsticks από Smashbox, αυτά που διαφημίζει η αγαπημένη μας Vlada MUA. Ναι, είναι η Vlada MUA. Ό,τι και να της δώσεις θα μπορέσει και θα τα καταφέρει και θα το κάνει τέλειο και θα σου κάνει και το super lip art και θα σε κάνει να μην βλέπεις μπροστά σου. Ναι, είναι η Vlada MUA, το ξαναλέω. Εμένα αυτά τα συγκεκριμένα κραγιόν δεν μου αρέσουν, πάλι έχουμε μια σειρά από μεταλλιζέ κραγιόν. Πέρα από αυτό όμως, έχω δοκιμάσει ένα και δεν μου αρέσει η φόρμουλά τους. Δεν στεγνώνουν για μένα 100% ματ. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κάποιος ή συμφωνεί μαζί μου, πάντως δεν μου άρεσαν. Γενικότερα με τις Smashbox δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, δηλαδή ό,τι έχω δοκιμάσει δεν έχω ξετρελαθεί. Okay, το primer spray και το κανονικό της το primer το κλασικό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω δοκιμάσει κάτι άλλο και τρελάθηκα. Ίσως κάνω και λάθος. Έχω αγοράσει, ας πούμε, δύο κραγιόν τους, κανονικά κραγιόν, και έλεγε μέσα ότι είναι super pigmented και το ένα και το άλλο. Και έκανα ένα έτσι και έπρεπε να το τρίβω το κραγιόν από πάνω μου για να μείνει και για να έχει λίγη απόδοση. Μετά είχα δοκιμάσει ένα από αυτά τα liquid lipsticks τους, τα πώς τα λένε, Be Legendary, και δεν τρελάθηκα, οπότε σίγουρα δεν θα μπω και στη διαδικασία να τα αγοράσω. Το επόμενο προϊόν το οποίο δεν θα αγοράσω σίγουρα και. Καλά, πάντα σίγουρα λέω, αλλά ναι. Δεν θα το αγοράσω, όχι. Είναι η παλέτα η 3502 της Morphe. Και ο λόγος που δεν θα την αγοράσω, γιατί στην αρχή ήθελα να το κάνω, είναι γιατί πολύ απλά έχω και την 3535 Matte, πώς τη λένε, και την Matte Shimmery, και αυτήν που είναι μόνο Shimmery.
Οπότε δεν έχει πάρα πολλές διαφορές η συγκεκριμένη παλέτα. Εντάξει, κάποιες σκιές αλλάζουν, είναι λίγο πιο κόκκινες, πιο πορτοκαλί. Τις έχω όμως και μονές εγώ αυτές σε κάποιες παλέτες που έχω φτιάξει μόνη μου από Makeup Geek κλπ. Τις έχω γενικότερα και σε άλλες παλέτες, οπότε όχι, δεν νομίζω να το κάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο anti-haul που έκανα. Ελπίζω να μην σας πρόσβαλα, δεν θέλω να προσβαλώ ούτε τις εταιρείες. Το ξαναλέω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, δώστε το ένα like. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου όσοι δεν έχετε κάνει subscribe ακόμα και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Θέλω να μάθω ποια είναι τα προϊόντα τα οποία εσείς δεν θα αγοράσετε. Αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και αν θέλετε, πείτε μου και το λόγο για τον οποίο δεν θα το κάνετε. Επίσης θέλω να ξέρω αν κάποια από σας έχει κάποια από αυτά τα προϊόντα τα οποία ανέφερα, θέλω να μου πείτε, είναι καλά, διαφωνείτε μαζί μου, συμφωνείτε μαζί μου τελικά, μετανιώσετε που τα αγοράσετε, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω. Τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο, σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ.